Suzuki Swift, τοποθέτηση οθόνης Android 13, οκταπύρινης, 10 ιντσών. Έχουμε 2 USB, έχουμε υποδοχή για κάρτα SIM, έχουμε ασύρματο CarPlay και Android Auto με σύνδεση μέσω Bluetooth. Λοιπόν, λειτουργικά χειριστήρια τιμονιού, αλλαγή κομματιών, μπροσπίσω κανονικά όπως και πριν. Ίδιο χρώμα φωτισμού κόκκινο, όταν ανοίγουμε κλείνουμε τα φώτα. Λοιπόν, εδώ είναι η αρχική μας οθόνη. Εδώ είναι οι εφαρμογές μας. Έχουμε χάρτες Google, Google, Play Store, YouTube και το Play Store εννοείται μπορεί να κατεβάσουμε και άλλες εφαρμογές, Netflix, Cosmote TV και τα σχετικά. Λοιπόν, το ράδιό μας όπου σταθμοί μνήμες κανονικά, FM 1-2-3. Επίσης και υποστήριξη βίντεο μέσω USB. Αρχική και πάλι μουσική μέσω USB. Λοιπόν, έχουμε το Bluetooth μας ανεξάρτητα από τη σύνδεση CarPlay Android Auto. Μπορούμε να έχουμε ανεξάρτητα το Bluetooth. Ονομασία Swift. Αρχική και πάλι GPS. GPS χωρίς ίντερνετ, έχουμε το iGo. Δείχνει που βρισκόμαστε και έτσι βάζουμε νέα διαδρομή. Νέα διαδρομή, διεύθυνση. Επιλέγουμε μία οδό. Έχουμε πληκτρολόγιο QWERTY. Δεν το έχουν όλες, εμείς το βάζουμε. Έχουν ABC. Λοιπόν, επιλέγουμε μία οδό. Επιλογή ως προορισμού. Η σήγαση που ακούτε συμβαίνει και την ώρα της πλοήγησης. Κάνει μια σήγαση, μας δίνει οδηγία, επανέρχεται η μουσική εκεί που ήταν. Και έτσι ακυρώνουμε τη διαδρομή μας. Wi-Fi. Φωτεινότητα. Πόσο θέλουμε να είναι όταν ανοίγουμε τα φώτα. Κλειστά φώτα πάει στο τέρμα. Είναι μέρα και έχει ήλιο υποτίθεται. Λοιπόν, έχουμε χάρτες Google. YouTube. Δεν έχουμε και καλό ίντερνετ. Λοιπόν, εδώ έχουμε multitasking. Βλέπουμε τι έχουμε αφήσει στο παρασκήνιο και όπου έχουμε το δισέλιδο εδώ μπορούμε να κάνουμε split screen. Αριστερά maps. Δεξιά YouTube για παράδειγμα. 10 inch οθόνη, τα χωράει και τα δύο και είναι και ευδιάκριτα. Αυτά.